Καλημέρα, παιδιά. Πρωινό καφεδάκι μετά από πολύ καιρό. Από ό,τι έχετε κατανοήσει, έχω πάρει μια παραταμένη άδεια από το YouTube. Καλώς τον. Ο Μάξιμος έχει ξυπνήσει νωρίς σήμερα. Και να σας πω ότι η άδειά μου λίγη. Από εδώ και πέρα θα αρχίσω να γίνομαι πιο ενεργός. Στην ουσία δεν είχα κάτι διαφορετικό να σας δείξω. Η προετοιμασία μου ήταν σε ένα στάδιο το οποίο ήμουν σε ένα παραταμένο off-season. Καλύτερο να βαβάς του κόσμου. Λίγο πολύ διατροφή μου δεν είχε πολύ μεγάλες μεταβολές. Όπως σας είχα πει, είμαι με καινούργιο προπονητή, είμαι με τον Patrick Tuor. Ο Patrick Tuor δουλεύει με πιο συγκεκριμένα πράγματα, δεν κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Προπονήσεις δεν έβρισκα τον λόγο να ανεβάσω, γιατί έχω ανεβάσει πάρα πολλές προπονήσεις παρόμοιες με τις οποίες κάνω τώρα. Ενεργός στο κομμάτι των προπονήσεων θα γίνω όταν αρχίσω να πιάνω πιο καλή φόρμα. Οπότε τώρα θα εστιάσω σε βίντεο που θα είναι full day of fitting, σε podcast που το έχω αφήσει το κομμάτι αυτό πίσω και σε κάποια άλλα βιντεάκια που μπορεί να είναι λίγο πιο διασκεδαστικά, ας πούμε. Πέντε φορές την εβδομάδα που έχω αεροβική. Πριν την αεροβική μου έχω μία δόση με 5 γραμμάρια BCAA και 10 γραμμάρια γλουταμίνης. Ολοκληρώνω τον καφέ μου, πίνω τα αμινοξέα μου. Ναι. Ποιος είσαι εσύ? Ακριβώς. Δεν είσαι ο Γιάννης? Ρε, εσύ με δουλεύεις, αφού είσαι ο Γιάννης, δεν είσαι? Αφού ο Μάξιμος κοιμότανε πάνω, τον είδα, να κοιμάται. Άι, δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω για αερόβιο. Μπαίνουν στο κατάστημα και ζητούν να αγοράσουν 100% πρωτεΐνη. 100% πρωτεΐνη δεν υπάρχει. Αυτό που βλέπετε να αναγράφεται στην ετικέτα είναι 100% whey πρωτεΐνη. Είναι τα αυγά, ετοιμάζω τη βρώμη μου. 150 γραμμάρια βρώμη έχω. Νεράκι, ζεστό, για να φουσκώσει καλύτερα η βρώμη. Το ζεσταίνω στο βραστήρα. Λοιπόν, παιδιά, έχω ετοιμάσει το πρωινό μου. Λίγο πριν το καταναλώσω, θα σας πω δύο-τρία πραγματάκια. Βρίσκομαι στα 117 κιλά. Μακράν σε αυτά τα κιλά δεν έχω ξαναεπάρξει ποτέ σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι τώρα. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη φάση προετοιμασίας off-season που έχω μέχρι στιγμής. Είμαι αισιόδοξος πολύ για τη φετινή προετοιμασία. Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή, είναι μέρα day off, δεν έχω προπόνηση. Οπότε το full day of fitting που θα σας δείξω σήμερα είναι η λιγότερη θερμιδική μου μέρα από τις υπόλοιπες μέρες. Θα σας δείξω άλλο ένα full day of fitting, το οποίο θα είναι μέρες προπόνησης. Για να δείτε τη διαφορά των θερμίδων, γιατί έχω κάποιο γεύμα που είναι πριν την προπόνηση, έχω κάποιους υδατάδες που είναι μέσα στην προπόνηση, έχω το μεταπροπονητικό μου γεύμα. Οπότε συνολικά από τις θερμίδες που θα δείτε τώρα, είμαι μέρες προπόνηση πάνω από 1000 θερμίδες. Συν από τη μέρα που, δεν έχω προπόνηση. Θα κάνω λοιπόν αυτό το γεύμα, θα ανοίξω να ετοιμάσω το άλλο γεύμα που θα πάρω μαζί μου, γιατί είναι Κυριακή και είναι η μέρα που κάπου θα πάμε με την οικογένεια. Πού θα πάμε σήμερα? Δεν θυμάσαι? Θα πάμε κάποια βόλτα. Ναι, κάποια βόλτα. Να πετάξουμε κάτι άσπρα. Χιόνια. Χιόνια. Λέει να πάμε χιόνια. Θα δούμε τον καιρό πώς είναι έξω, γιατί δεν έχω βγει.
Βασικά πριν που βγήκα και έκανα αερόβιο ήταν καλό, θα κάτσα να δούμε. Εδώ είναι το δεύτερο γεύμα, το έχω ετοιμάσει, θα το πάρω μαζί μου στη βόλτα την οποία θα πάμε. Θα πάμε χιόνια λοιπόν, μετά από πολύ καιρό επιτέλους χιόνισε στην Κρήτη. Εδώ θα σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν εκπτωτικοί κωδικοί στο κανάλι SPTIM 15 στο Develop Store για 15% έκπτωση και φυσικά στο site Nature Can στα Vlogs 30 για να έχετε 30% έκπτωση σε όλα τα CBD προϊόντα. Επαναλαμβάνω ότι η Nature Can πέρα από CBD προϊόντα έχει και πάρα πολλούς κωδικούς σε συμπληρώματα διατροφής, σε προϊόντα ομορφιάς, γενικότερα σε πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Οπότε μπείτε, τσεκάρετε και οτιδήποτε έκπτωση βλέπετε στο site να υπάρχει, στακάρει έξτρα ο κωδικός μου στις ήδη υπάρχουσες εκπτώσεις. Δηλαδή, αν κάτι δείτε το οποίο ήδη είναι σε έκπτωση 15% ή 20%, μπαίνει έξτρα το 30% το οποίο είναι ο κωδικός μου. Να δείστε όλοι. Ωραίο πράγμα το γεύμα στη φύση. Το δεύτερο γεύμα το ολοκληρώνω εδώ. Το τρίτο θα γίνει στο σπίτι. Μείνετε στο τέλος του βίντεο, θα περάσω τα συνολικά μάκρος όλων των γευμάτων όλες τις μέρες. Λοιπόν, έχω επιστρέψει στο σπίτι, έχω παραγγείλει καφεδάκι ζεστό λόγω ότι έχουμε τα λαιμά μας. Επειδή σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, όσα παιδιά κάνουν μαζί μου online coaching το ξέρουν, είναι οι μέρες που έχω τα περισσότερα update και είναι οι μέρες γενικότερα που όλα τα παιδιά μου στέλνουν φωτογραφίες και περιμένουν να κάνουμε αλλαγή του προγράμματος. Από χθες λοιπόν έχω αρχίσει και έχω βγάλει το πιο περισσότερο όγκο δουλειάς, αλλά επειδή πάρα πολλά παιδιά τους βολεύει να στείλουν Κυριακή φωτογραφίες, σήμερα έχουν σκάσει πολλά update. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, επειδή και εμείς μια Κυριακή έχουμε, βγήκαμε έξω, κάναμε μια βόλτα σαν οικογένεια κτλ. Και το βράδυ έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα είναι το πρώτο βίντεο το οποίο θα ανέβει στο κανάλι μου για το νέο έτος. Το οποίο θα είναι ένα podcast με τον Χρήστο Διανέλη που έχουμε να τραβήξουμε σε 9 η ώρα. Οπότε, τα podcast ξέρετε, επειδή υπάρχει και backstage, συνήθως δεν είναι μόνο ο καθαρός χρόνος που θα δείτε το ένα podcast που μπορεί να κρατάει μία και μία μισή ώρα, είναι και πόση ώρα συζητάς με τον καλεσμένο πριν και πόση ώρα συζητάς μετά. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω 9 και δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσω το podcast. Πρέπει να κάτσω για αρκετές ώρες να απαντήσω στα update. Έχω γύρω στα 30 update να απαντήσω, οπότε θα μου πάρει πάνω από 3,5-4 ώρες. Θα ανοίξω να ζητήσω το επόμενο γεύμα μου σε λιγάκι, τώρα θα κάτσω να κάνω δουλειά στον υπολογιστή. Ήρθε η ώρα για το τρίτο γεύμα, το οποίο αποτελείται από 180 γραμμάρια μοσχάρι, 350 γραμμάρια ψητή πατάτα. Όπως σας είπα, στο τέλος του βίντεο θα περάσω τα συνολικά μάκρος όλες τις διατροφές. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φτάσει στο τέταρτο γεύμα, το οποίο είναι 160 γραμμάρια σολομός και 110 γραμμάρια άβραστο ρύζι. Εμένα. Και έχω εδώ. Εμένα είναι. Το σύντεχνό μου. 120 γραμμάρια. Όπως θα υποστήριξε εδώ στη διατροφή. Πολύ άπαφο μοσχάρι. Εδώ έχουμε μαζί κοπέλια, εδώ πέρα είμαστε καρπεροί άντρες. Εμείς είμαστε καρπεροί άντρες. Ναι. Όλα δικά μου είναι. Εδώ είμαστε. Από εμάς τους δύο, ένας, δύο, δες εδώ τι έχει δημιουργηθεί. Συμμορία. Και έχω και έναν εκεί πέρα στο βάθος. Εδώ η αδερφή μου. Ο μελλοντικός γαμπρός μου. Πώς σας φαίνεται, παιδιά, για βαθμολόγηση. 10 στα 10. Γεια σου, Χριστάρα μου, τι κάνεις. Πες εδώ, Ναγιά. Καλησπέρα, αγοράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ κλείνω τώρα να κάνουμε το podcast με τον Χρήστο και μετά θα συνεχίσουμε το full day fitting από εκεί που έχουμε μείνει. Έχω επιστρέψει στο σπίτι να κάνω το πρώτο τελευταίο γεύμα της ημέρας, το οποίο αποτελείται από 180 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο πριν το ψήσιμο πάντα και 120 γραμμάρια ρύζι πάντα γι' αυτό πριν το ψήσιμο και 30 γραμμάρια καρύδια. Αυτό είναι το πέμπτο γεύμα, το πρώτο τελευταίο γεύμα της ημέρας. Θα ανοίξω να κάνω και το τελευταίο. Σήμερα, όπως πήγε η μέρα,
γιατί ήρθε και παρέα, ήρθαν οι νεονοί του Γιάννη να δώσουν τα δώρα για την ονομαστική του εορτή, γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε μπορέσει να βρεθούμε με τα παιδιά. Συν το πρωί που ήμασταν εκτός σπιτιού, συν το podcast που έχω με τον Χρήστο, έχει πάει πάρα πολύ αργά και εγώ έχω ακόμα πάρα πολλά αδύνατα να απαντήσω. Οπότε θα πάει πάρα πολύ αργά σήμερα. Θα τελειώσω τη δουλειά μου τουλάχιστον μετά τις 1 το βράδυ. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί τώρα είναι ήδη 10.30 ώρα. Ολοκληρώνω αυτό το γεύμα. Ανοίγω να σας δείξω το τελευταίο μου γεύμα της ημέρας και να κάνουμε την αποφώνηση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο γεύμα της ημέρας και ένα από τα πιο νόστιμα, το οποίο αποτελείται από 60 γραμμάρια βρώμη, 50 γραμμάρια isolate πρωτεΐνη και 30 γραμμάρια αποφυστικό βούτυρο ή αμυγδαλοβούτυρο. Σήμερα έχω βάλει αμυγδαλοβούτυρο που μου αρέσει πάρα πολύ. Πριν κλείσω, παιδιά, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Φτάνουμε τους 40.000, είμαστε στους 39. Ο φετινός στόχος του καναλιού είναι αυτός, 60.000. Όπως θα δείτε και στο βίντεο που θα προηγηθεί, πριν από αυτό θα έχει ανέβει σίγουρα το podcast με τον Γιαννέλη, που και εκεί λέω κάποια πράγματα για τη φετινή χρονιά, ότι θέλω να είμαι πιο ενεργός φέτος στο κομμάτι του YouTube. Οπότε, σύμφωνα με αυτά που έχω στοχεύσει για φέτος, ότι θα είμαι πιο ενεργός και θα ανεβάζω πιο συχνά βίντεο, θέλω το λιγότερο να είμαι 60.000. Δηλαδή και παραπάνω να είμαι, δεν με πειράζει, αλλά τουλάχιστον μην είμαι κάτω από 60.000. Οπότε, δείξτε τη στήριξή σας με ένα like, με εγγραφή στο κανάλι και φυσικά με κουδουνάκι για να βλέπετε τις μελλοντικές ενημερώσεις. Οπότε, παιδιά, σας αφήνω να ολοκληρώσω το τελευταίο γεύμα της ημέρας μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.